χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Δυτική Μακεδονία το τριήμερο που μας έρχεται. Πιο συγκεκριμένα, από αύριο Παρασκευή θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και με τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους τόσο στα ορεινά όσο και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Γιώργο, είναι μεσημέρι Πέμπτης που μιλάμε. Ποια είναι η εικόνα για την πρόβλεψη του καιρού? Απόστολε, καλησπέρα. Σταδιακή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία. Ήδη σήμερα έχει παρουσιάσει πτώση στη Δυτική Μακεδονία. Οι μέγιστες χθεσινές τιμές των 16 βαθμών σήμερα αντικαταστάθηκαν με μέγιστες τιμές κοντά στους 11 με 12, ενώ η πτώση θα συνεχιστεί από αύριο και θα κορυφωθεί κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, την υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ θα ξεκινήσουμε με σχετικά έφριο καιρό και κάποιες τοπικές νεφώσεις νωρίς το πρωί. Γρήγορα αύριο ο ουράνιος όλος θα καλυφθεί από νεφώσεις και θα πρέπει να έχουμε εκδήλωση φαινομένων κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Μάλιστα, λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας θα έχουμε εκδήλωση χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στα ορεινά του νομού Φλόρινας, ακόμα και πάνω από τα 1000 μέτρα υψόμετρο αρχικά. Το λέω αυτό αρχικά διότι προς το βράδυ της Παρασκευής θα έχουμε περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να χιονίσει ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα αρχικά της Φλόρινας. Έτσι, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα φαίνεται πως το Σάββατο στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε εκδήλωση βροχοπτώσεων κατά διαστήματα σε περιοχές της Καστοριάς, του Βόλου, των Γρεβενών και της Κοζάνης. Χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά τμήματα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Φλόρινας, του Αμιντέου και της Πτολεμαϊδας. Μάλιστα, προς το βράδυ του Σαββάτου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να είναι ικανές οι θερμοκρασίες έτσι ώστε να έχουμε χιονόπτωση και σε παιδινές περιοχές του Αμιντέου, της Πτολεμαϊδας και ενδεχομένως της Καστοριάς. Στην κάρτα θερμοκρασιών μπορούμε να δούμε ότι η θερμοκρασία το μεσημέρι της Παρασκευής θα φτάσει στην Κοζάνη τους 7 βαθμούς, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή δεν θα υπερβεί τους 3 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να έχουμε χιονόνερο ή χιόνι, κυρίως στα ψηλά τμήματα της Κοζάνης. Στην πόλη της Καστοριάς δεν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χιονόπτωσης. Η θερμοκρασία από τους 7 βαθμούς της Παρασκευής θα υποχωρήσει στους 5 βαθμούς το μεσημέρι του Σαββάτου και στους 4 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι της Κυριακής. Αντίθετα, στην πόλη της Φλόρινας, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χιονίσει και μάλιστα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα και να το στρώσει. Τέλος, σε Πτολεμαϊδα η θερμοκρασία και εκεί θα πέσει σημαντικά από Παρασκευή αλλά κυρίως από το Σάββατο, όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να χιονίσει και μέσα στην πόλη της Πτολεμαϊδας για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως το δεύτερο μισό του Σαββάτου, δηλαδή απόγευμα και βράδυ, μέχρι και το ξημέρωμα της Κυριακής, ενώ στα Γρεβενά, σαφώς πιο νότια, η θερμοκρασία από τους 8 βαθμούς της Παρασκευής θα υποχωρήσει στους 5 βαθμούς το Σάββατο, ενώ την Κυριακή δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 4 βαθμούς. Αντιλαμβάνεσαι, Απόστολε, ότι μιλάμε για το πρώτο χρονικό διάστημα της φετινής χειμερινής σεζόν με χειμερινές καιρικές συνθήκες στη Δυτική Μακεδονία, ακόμα και για ορισμένα παιδινά, κυρίως της Φλόρινας, όπου φαίνεται πως η χιονόπτωση έχει μεγάλες πιθανότητες να εμφανιστεί. Και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Δευτέρα και μετά, με μεγάλη πιθανότητα η νέα εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα η οποία θα δώσει βροχές αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας.